αθλήμα, κυρίες και κύριοι, είναι η ιστορία του μικρού μας Στάθη. Ένα παιδί πραγματικά που ξεκίνησε την ζωή του με ένα Γολγοθά. Και σαν να μην έφταναν τα χρόνια, τα πέτρινα που έζησε μέσα στο ίδρυμα, ο πατέρας του τον κλείδωνε και μέσα όταν έφευγε τη δουλειά. Τι να κάνει για αυτός ο άνθρωπος, φοβόταν μήπως την κοπανίσει. Ο Στάθης. Έχουμε ήδη αρκετά τηλεφωνήματα, έχουν αρχίσει να έχουν κάποια τηλεφωνήματα στον Sky από ανθρώπους που είδανε κάπου τον μικρό στην Αθήνα. Γίνεται μία πρώτη διαπίστωση και διερεύνηση αυτών των πληροφοριών και αμέσως τώρα να πάμε στο σπίτι στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται η Αγγελική Νικολούλη, με κάποιους συγγενείς του Στάθη, οι οποίοι είναι και λίγοι. Αγγελική. Ναι, ξεδιπλώσαμε τη ζωή του Στάθη και προκαλέσαμε έντονη συγκίνηση εδώ. Εδώ είναι η θεία του, η κυρία Στέλλα Κοτσαμπάση. Κυρία Στέλλα, ο αδερφός σας μετά από αυτή την αποτυχία που είχε από τον πρώτο του γάμο, δεν προσπάθησε να ξαναφτιάξει τη ζωή του? Προσπάθησε να βρει μια γυναίκα για κάποια μάνα για να προστατεύσει τα παιδιά. Αλλά και αυτή τη στιγμή τα παράτησε και έφυγε. Γιατί είχαν συμφωνήσει για ένα παιδί και δεν ήθελε το Στάθη και τα παράτησε και έφυγε. Και κοίταξε να φτιάξει τη ζωή του για να μαζεύσει τα παιδιά, να μείνει τα παιδιά παρατημένα εδώ και από εκεί. Τώρα ο Στάθης έχει φύγει 3-4 φορές έφυγε από το σπίτι. Πολλές φορές τον έπαιρνα και εγώ Σαββατοκύριακα, που όταν δεν εργαζόμουν, μαζί με τα παιδιά μου παίζανε. Δεν είναι παιδί κακό, είναι ένα παιδί ευαίσθητο είναι. Τώρα, μετά από το γυμνάσιο που μπήκε, είχε πάρει 4 φορές είχε πάρει δρόμο και έφυγε. Πού είναι, δεν ξέρω. Έδινε κάποια εξήγηση μετά από αυτές τις φυγές? Πολλές φορές, πριν όταν είχε γυρίσει τη δεύτερη φορά, μίλησα από το τηλέφωνο και του λέω: Στάθη, γιατί παίρνεις αυτόν τον δρόμο, πού πας, μήπως έχεις μπλέξει τίποτα? Δεν με απαντάει, λέει, δεν έχω τίποτα, είμαι καλά, λέει. Από τότε δεν έχω μάθει σημεία ζωής. Μάλιστα. Κάτι γιατί θα είμαι και πάλι κοντά σας, να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ πέρα με τον Στέλιο, τον αδερφό του Στάθη. Από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι ακούμε, δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγει ο Στάθης από το σπίτι. Θα έλεγα ότι είναι η τρίτη, τέταρτη, Ναι. Γιατί αυτή τη φορά ήρθατε σε εμάς και μας ζητήσατε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να τον βρούμε? Τι σας έχει ανησυχήσει? Μας έχει ανησυχήσει πολύ ότι την τελευταία φορά που είχε φύγει μάθαμε ότι είχε μπλέξει με μια παρέα πάνω στον Άγιο Νικόλαο και όταν τον είχε βρει η αστυνομία, τον είχε βρει, λέει, με ένα μαχαίρι στα χέρια και γι' αυτό και τον έπιασε. Αλλιώς δεν θα δίνει ούτε και αυτή σημασία καμία. Μάλιστα. Σας έχει ανησυχήσει, λέει, το γεγονός αυτό και η αγωνία σας είναι μήπως ο Στάθης έχει μπλέξει σε τίποτα κυκλώματα της νύχτας, ένα παιδάκι 15 χρονών. Ναι. Πόσο δυνατός είναι ο Στάθης για να αντιμετωπίσει, τον ξέρεις, τον έχεις ζήσει από παιδί, πόσο δυνατός είναι για να αντιμετωπίσει αυτή την σκληρή, θα έλεγα, εφιαλτική ατμόσφαιρα της νύχτας της Αθήνας και όλο αυτού του κόσμου εκεί πέρα που μπορεί να έχει? Έχει δύναμη. Μπορεί να τα αντέξει. Μπορεί να τα αντέξει, αλλά μπορεί να επηρεαστεί και εύκολα. Ναι. Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια στο Ίδρυμα εσύ? Πολλά χρόνια, αλλά εκεί, εντάξει, ήμασταν μέσα σε ένα χώρο, δεν συζητάγαμε μαζί, βγαίναμε περίπατο έξω στο προάβλιο, ερχόταν ο πατέρας μου σχεδόν κάθε εβδομάδα. Η μητέρα σου ερχόταν καθόλου? Ερχόταν μία-δύο φορές στην αρχή και μετά δεν ξανάρθε. Και μετά δεν ξανάρθε. Μετά καθόλου. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο μαζί σου, έτσι. Κύριε Παπαγεωργίου, θα κουβεντιάσουμε και μαζί σας για το ίδρυμα που ήταν, για το Ζάνιο που ήταν ο Στάθης εκεί στα πρώτα του χρόνια. Μάλιστα. Προηγουμένως να ακούσουμε κάποια πρώτα τηλεφωνήματα από φίλους τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή μας, είδαν τη φωτογραφία του Στάθη και έχουν κάτι να μας πούν για αυτόν. Καλησπέρα σας από το Φάλιρο και σας ακούω. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρταβέλα. Ονομάζομαι Σιαμούτα Λαμπρινή. Και το αγοράκι αυτό που βλέπω τώρα στη φωτογραφία ήταν στην Μπουρνόζου 12, καθότανε και άνοιγε ένα βιβλίο και μου έκανε την εντύπωση πώς έναν αυτή τη στιγμή να κάθεται έξω στο πεζοδρόμιο και να ανοίγει το βιβλίο. Και μπαίνω μέσα στο σπίτι της φίλης μου και μετά βγαίνοντας από κάποια ώρα το είδα στη γωνία στην Ηρακλέως και Μπουρνόζου στο φούρνο που είχε φως και ξεφύλιζε αυτό το βιβλίο και το διάβαζε. Πότε γύρω στις 9, 9 και 4 ήταν ακριβώς εκεί. Σήμερα? Ναι, τώρα, απόψε. Η Μπουρνάζου πού περίπου Μπουρνάζου είναι? Μπουρνάζου 12. Είναι στην Σκρά, Ηρακλέως, ένα στενάκι σκι στα σχολεία. Εδώ στην Καλλιθέα δηλαδή. Ναι, στην Καλλιθέα.
Στην Καλυθέα ξέρουμε ότι βρίσκεται εκεί η κυρία Χριστακάκη, να περιμένει να έχουμε και κάποια άλλη πληροφόρηση, μήπως χρειαστεί να πάει προς τα εκεί. Να περάσουμε σε κάποιο ακόμα τηλεθεατή μας ή τηλεθεάτρια, δεν ξέρω τι είναι. Καλησπέρα σας από το Φάριρο. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Αυτό το παιδάκι ήταν ένα κοντό παιδί απόψε. Δεν το βλέπω καλά στη φωτογραφία. Αλλά είχε ίσια μαλλιά, έτσι ακριβώς είναι όπως είναι, κοντό. Ναι. Ήρθε στο περίπτερο, πήρε 3 τηλέφωνα. Ναι. Εμείς έχουμε περίπτερο στην Αργυρούπολη. Ναι. Και μετά θα πήγαινε, από ό,τι ακούσαμε, προς Φάλιρο μεριά. Προς Φάλιρο, προς τα δω δηλαδή. Λοιπόν, κάτι έλεγε για Φάλιρο. Μάλιστα. Το παιδί αυτό φοράει ένα γκρι μπουφάν. Δεν ξέρω αν έχει γκρι μπουφάν. Έχει γκρι μπουφάν. Όχι, ένα μπορντό φοράει. Ένα μπορντό. Μπορντό φοράει. Πάντως, από ό,τι θυμάμαι, γιατί είχα μια συνομιλία μαζί του, αλλά δεν πρόσεξα πάρα πάρα πολύ καλά, είχε γκρι και κόκκινο πάνω του. Μάλιστα. Τώρα, ποιο ήταν το κόκκινο και ποιο ήταν το γκρι, δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν τα χέρια του μουτζουρωμένα. Πρέπει Μάλιστα. αυτό το παιδί να δουλεύει στο συνεργείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Μακάρι να ήταν αυτό. Πάντως ήταν πάρα πολύ φοβισμένο. Ήταν πολύ φοβισμένο. Πάρα πολύ φοβισμένο και ήθελε απεγνωσμένα να πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε αμέσως ένα άλλο τηλεφώνημα ενδιαφέρον από ό,τι μου λένε από το κοντρόλ. Καλησπέρα σας από το Φάλιρο. Ναι. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Με λένε Βάνα από Πασπυροπούλου και είμαι φίλη του Στάθη. Ναι. Σήμερα και για μία εβδομάδα συνεχόμενη τον βλέπω στο Μινιόν και στο Λαμπρόπουλο να παίζει ηλεκτρονικά. Τι ώρες? Κάθε μέρα τον βλέπω εκεί πέρα, από το πρωί ως το βράδυ. Μάλιστα. Με έναν φίλο του. Δεν ξέρετε που μένει, που βρίσκεται? Ξέρω που μένει. Μένει στην Καλυθέα, αλλά σε ποιο μέρος δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πάει ποτέ σπίτι του. Ενώ τώρα που μένει, αν ξέρετε, γιατί στην Καλυθέα φαντάζομαι ότι έμενε. Συχνάζει με τον φίλο του στα Πατήσια αυτή τη στιγμή. Πώς λέγεται ο φίλος του, ξέρετε? Δεν ξέρω, δεν μου τον έχει συστήσει. Είναι ένας φίλος που μένει μαζί του στα Πατήσια, είπατε? Ναι, ναι. Δεν ξέρετε πού στα Πατήσια? Όχι ακριβώς. Δεν ξέρετε. Σας ευχαριστώ. Τι ώρες τον βλέπετε στο Μινιόν συνήθως? Από το πρωί γύρω στα. Όταν ανοίγει το Μινιόν από τις 9. Ναι. Φεύγει κατά τις 12 και μετά έχετε ξανά το απόγευμα γύρω στις 5 με 5.30 και φεύγει την ώρα που κλείνει. Μάλιστα. Θα τον δείτε αύριο, μήπως? Άμα πάω αύριο, άμα το δω, θα του πω. Τίποτα να πάω κατευθείαν στο σπίτι του. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ και θα θέλανε όλοι να πάτε και να του πείτε τουλάχιστον να επικοινωνήσει με το σπίτι του. Ανησυχούν οι δικοί του πολύ για τον ίδιο το Στάθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Να λοιπόν που μία φίλη του, την ξέρατε εσείς, μήπως την Βάνα αυτή που λέει ότι είναι φίλη? Όχι, του. Όχι, δεν την ήξερα. Δεν την ήξερε. Ο Στάθη του άρεσαν πράγματι ηλεκτρονικά? Το άρεσαν πολύ. Το άρεσαν πολύ. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πηγαίνει εκεί στο Μινιόν και Όχι, να παίζει. Στο Μινιόν πήγαινε. Πήγαινε. Πήγαινε και έπαιζε. Άρα μπορεί να πηγαίνει και τώρα. Μπορεί να πηγαίνει, αλλά πήγαινα και εγώ όταν είχα από τη δουλειά, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Δεν έτυχε να τον είδε ποτέ δεν εκεί. Δεν έτυχα να τον δει. Ναι. Πηγαίνατε και ψάχνετε στο Μινιόν. Ναι, ναι, ναι. Είχε κανένα φίλο εκεί στα κάτω Πατήσια, γιατί κάτι μας είπε για ένα φίλο του. Ξέρετε τίποτα εσείς? Δεν ξέρω αν είχε κανένα φίλο κάτω στα Πατήσια. Δεν ξέρω. Θα έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα από ό,τι ακούω και θα είναι ίσως καλή βραδιά η σημερινή, γιατί βλέπω ότι δεν είναι τόσο δύσκολη αυτή η ιστορία με τον Στάθη από την μικρή πείρα που έχω σε αυτήν την εκπομπή. Αλλά κύριε Παπαγεωργίου, να έρθουμε λίγο σε εσάς. Μάλιστα, κύριε. Εσείς ζήσατε τον Στάθη από ποια ηλικία μέχρι ποια? Από το 1985 έως το 1988. Τρία σχολικά χρόνια, ναι. Ήταν τότε πόσο, 5 χρονών, 6? Ήταν 5 χρονών, ναι. Γιατί από 5,5 μέχρι 6 χρονών παίρνουμε μέχρι 9. Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια για το Ζάνιο Ίδρυμα. Είναι ένα ίδρυμα προστασίας ανηλίκων. Όχι, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μάλιστα. Τα παιδιά έχουν τις προϋποθέσεις το να είναι ορφανά ή πτωχά και να ζουν και οι γονείς. Και είναι από 6 έως 9 χρόνων. Ναι. Παραμένουν μέσα στο ίδρυμα από τα 9 έως τα 18. Πόσα παιδιά έχετε σήμερα? Σήμερα έχουμε 92. 92. Μέσα στα 92, αν κύριε Χαρδαβέλα να μου επιτρέψετε, παρακαλώ, έχουμε πέραν των 30 Ελληνορώσους, τους Ρωσοπόντιους που λέμε, ναι, και 12 Βορειοϋπηρώτες. 4 μάλιστα τους πήραμε προημερών. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Παπαγεωργίου, το εξής. Ο Στάθης, από ό,τι θυμόσαστε, είχε προβλήματα, εμφάνιζε προβλήματα? Δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν φιλικός, ναι, συνεργάσιμος. Καλός μόνο που είχε μια εσωστρεφική τάση να μην λέει προς τα έξω, να βγαίνει προς τα έξω. Μάλιστα.
Πάντως ήταν συνεργάσιμος και πάρα πολύ καλό παιδί και δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα μεταξύ των άλλων συναδέλφων του. Φαντάζομαι ότι θα είχε προβλήματα στέρησης μητέρας και τέτοια. Πιθανόν αυτό. Εξάλλου τα παιδιά εκεί πέρα έχουν κάποια προβλήματα όσο αφορά το θέμα της οικογένειας. Θα κουβεντιάσουμε και αργότερα μαζί σας. Εσάς το μυαλό σας πού πηγαίνει, τι μπορεί να έχει συμβεί με το Στάθη? Δεν μπορώ να σας πω, διότι μετά από 3 χρόνια ο πατέρας του το πήρε, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν φέρει ευθύνη πλέον το Ίδρυμα. Βεβαίως. Είναι ένα σχολείο, το ΖΑΝ είναι καθαρός εκπαιδευτικό σχολείο. Ένα σχολείο. Καταλαβαίνω. Θα ξανακουβεντιάσουμε στη συνέχεια τη επόμενη μαζί σας και πάλι αρχίζουν τα τηλεφωνήματα να πυκνώνουν. Θα ακούσουμε κάποιους ακόμα φίλους και φίλες εκπομπής μας, αφού προηγουμένως βεβαίως δούμε διαφημιστικά μηνύματα.